διότι ο λόγος που χρησιμοποιούσα μπορούσε να είναι κατανοητός σε τόσους ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με το αντικείμενο. Συναισθηματικά, η εμπλοκή μου είχε ξεκινήσει από κάτι που μου είχε πει ο πατέρας μου όταν ήμουν παιδί. Ο πατέρας μου ήταν θωρακοχειρουργός και δούλευε στο σανατόριο με θυματικούς. Την δεκαετία του 60 τους χειρουργούσαν γιατί έκαναν σπήλαια και επειδή ο πατέρας μου δεν έκανε ελεύθερο επάγγελμα, δεν πολύ ενδιαφερόταν έτσι για τα χρήματα, πολλούς από αυτούς μόλις βγαίναν από το νοσοκομείο τους παρακολουθούσε στο σπίτι. Και από παιδί ζούσα με τους θυματικούς. Πολλοί από αυτούς ήταν πάρα πολύ βαριά. Τους έλειπαν κομμάτια μεγάλα από τους πνεύμονες ή και ολόκληρος πνεύμονας κτλ. Και πάντα άκουγα τον πατέρα μου να αστείευεται και να σκάνε στα γέλια. Και με εντυπωσίαζε. Είχα δε την αίσθηση ότι ο πατέρας μου είναι ανάλγητος, ότι αστειευόταν με τον πόνο των ανθρώπων και μου είχε ψιλοκακοφανεί. Ένα βράδυ λοιπόν που είχε τελειώσει και τον ρώτησα, πατέρα, πώς μπορείς με αυτούς τους ανθρώπους που ξέρεις ότι είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση να αστειεύεσαι. Μου είχε πει κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ και χαρακτηρίζει την κατάσταση. Μου είχε πει, παιδί μου, η επιστήμη και η ιατρική είναι πεπερασμένα. Δεν μπορούν να κάνουν όλους τους ανθρώπους καλά. Δυστυχώς η ασθένεια και ο θάνατος είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Δουλειά όμως του γιατρού είναι να κάνει τον κόσμο να νιώθει καλύτερα. Όχι μόνο να είναι καλύτερα. Από μόνος του μας αρρωσταίνει. Θα έπρεπε να μην είμαστε σε αυτή την κατάσταση που ο φόβος είτε της ασθένειας είτε του εμβολίου αλλά πλέον της ανεργίας, της κοινωνικής απαξίας και της απώλειας των βασικών δημοκρατικών, ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών μας απειλείται ή έχει ήδη απειληθεί. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να συμμετέχουμε σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια της άρσης των διακρίσεων, όχι άλλες διακρίσεις. Επιστημονικά υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά το εμβόλιο θα μπορούσε να τους ωφελήσει. Δεν μπορούμε να ασκούμε κριτική σε κάποιον ο οποίος αν κολλήσει έχει 50% πιθανότητα να πεθάνει. Είναι άνθρωπος σαν και εμάς, δεν κάνει τίποτα κακό, φροντίζει την υγεία του. Αντιθέτως, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στις επικίνδυνες ομάδες, που είναι είτε πολύ νέοι, είτε πολύ υγιείς, είτε λεπτοί, είτε παιδιά, είτε κατηγορίες διάφορες και δεν κινδυνεύουν από τον κορονοϊό, είναι υπερβολή να τους εμβολιάζουμε. Και δεν είναι μόνο υπερβολή, γιατί υπάρχουν δυνητικές παρενέργειες που όλοι λίγο πολύ τις φοβόμαστε. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι οι παρενέργειες, είναι η κατάσταση που έχουμε σήμερα οδηγηθεί. Είναι πρώτον ότι αν εμβολιαστεί μεγάλος πληθυσμός δίνεται η δυνατότητα μεταλλάξεων που ουσιαστικά παρακάμπτουν την άμυνά μας και στη συνέχεια αυτούς για τους οποίους έγινε το εμβόλιο, αυτούς τους ευάλωτους συνανθρώπους μας να μην μπορούν να τους προστατεύσουμε πια. Το τείχος λοιπόν ανοσίας το οποίο τόσο σκληρά υποστηρίζεται έχει ακριβώς την αντίθετη πολιτική. Δεν θα πρέπει να εμβολιάζονται όλοι μαζικά. Πρέπει να εμβολιάζονται αυτοί που χρειάζονται, ώστε να διαφυλαχθεί το πολύτιμο αγαθό της προστασίας των λίγων και ευάλωτων. Αυτό φαίνεται από τις δημοσιεύσεις, αυτό λίγο πολύ καταλαβαίνουμε όσοι μπορούμε να κρίνουμε τις δημοσιεύσεις. Ούτε πιο πολλές λεπτομέρειες, ούτε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που άμεσα μας ενδιαφέρει είναι συνάδελφοι και όχι μόνο του υγειονομικού, αλλά συνάδελφοι και δάσκαλοι και καθηγητές που ουσιαστικά δουλεύουν σε έναν επίσης πάρα πολύ ευαίσθητο τομέα που συντηρεί τον πολιτισμό μας, συντηρεί τη γνώση μας, συντηρεί οτιδήποτε βρίσκεται ανάμεσα σε εμάς και στο φόβο, επίσης απειλούνται από την εργασία τους. Θα πρέπει αυτά να μην συμβαίνουν σε πολιτισμένες κοινωνίες και εσείς από τη στιγμή που είστε εδώ, είσαστε συνειδητοί σε αυτό το γεγονός. Ελπίζω ειλικρινά αυτές οι μεγάλες συγκεντρώσεις που ελπίζω και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις να είναι το ίδιο, πραγματικά να δείξουν σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για μας τον πραγματικό, τον αληθινό δρόμο και να αρθούν όλες αυτές οι διακρίσεις που συμβαίνουν στην κοινωνία μας.